Αν, κυρίες και κύριοι, φυσήξουμε τη σκόνη της προπαγάνδας και καθαρίσουμε τα μάτια μας και το μυαλό μας από τον γκουρνιαχτό το φωνακλάδικο και τα πυροτεχνήματα που συνόδεψαν τούτο το νομοσχέδιο και αναζητήσουμε την ουσία του, τον πυρήνα του, τότε δεν θα δυσκολευτούμε καθόλου να αντιληφθούμε το ταξικό του, το αντιδραστικό του περιεχόμενο. Πρόκειται για νομοσχέδιο που κηρύσσει ολομέτωπη επίθεση ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών. Τόσο αυτών που προσπαθούν με πάρα πολλές θυσίες, κόντρα στα εμπόδια και τους φραγμούς, να μπουν στο πανεπιστήμιο, όσο και αυτών που καταφέρνουν τελικά να μπουν και θέλουν, προσπαθούν να το τελειώσουν. Έρχεστε εδώ και ρωτάτε, μα όλοι πια στο πανεπιστήμιο? Έχουμε τους πιο πολλούς φοιτητές. Πρέπει να λιγοστέψουν, το είπε και ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν κι άλλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διαδρομές. Πόσες φορές δεν το είπε αυτό η κυρία Υπουργός? Μα όλοι πια στο πανεπιστήμιο. Το ερώτημα είναι παραπιστικό. Το σωστό ερώτημα είναι άλλο και είναι το εξής. Ποιο είναι αλήθεια αυτό που καθορίζει την εκπαιδευτική και τελικά την επαγγελματική διαδρομή ενός παιδιού? Δεν είναι μήπως τελικά το πορτοφόλι του και η κοινωνική του καταγωγή? Αυτό ακριβώς, αυτά ακριβώς πάτε να ενισχύσετε ακόμα περισσότερο. Η ταξική επιλογή να γίνει ακόμα πιο αυστηρή, αφού υψώνεται νέους ταξικούς φραγμούς με το νομοσχέδιο και πριν το πανεπιστήμιο, αλλά και κατά τη διάρκεια της φοίτησής του σε αυτό. Υψώνεται λοιπόν ένα νέο μεγάλο εμπόδιο που λέγεται ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πρόκειται για έναν καλοτροχισμένο κόφτη που αναμένεται άμεσα φέτος να πετάξει έξω από τις πανεπιστημιακές σχολές χιλιάδες παιδιά, 20.000, 25.000, 30.000, χιλιάδες πάντως θα είναι, των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών. Ανάμεσά τους και καμιά 600 νέοι των εσπερινών γενικών λυκείων, για τους οποίους καταργεί αυτό το νομοσχέδιο τη θετική διάκριση, τη σωστή θετική διάκριση που υπήρχε του 1%. Καταθέτω στα πρακτικά, μήπως τυχόν και αποκατασταθεί αυτό, την επιστολή, την κραυγή αγωνίας του Μαθητικού Συμβουλίου του Εσπερινού ΓΕΛ Καλλιθέας. Ένα εμπόδιο το οποίο υψώνεται, και μιλώ βέβαια για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, μετά την Τράπεζα Θεμάτων, μετά τον άγριο ανταγωνισμό στις φροντιστηριοποιημένες πια Β' και Γ' λυκείου, και εδώ το έργο του κυρίου Γαβρόουλου είναι ορατό, και την ψυχοφθόρα διαδικασία των πανελλαδικών. Αυτό το σχολείο, το είπαμε, θα το ξαναπούμε, το εξοντοτικό, το ανιαρό, το φτωχό σε μόρφωση και περιεχόμενο, είναι δημιούργημά σας και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και παλιότερα του ΠΑΣΟΚ. Τελικά όμως αυτή η ΕΒΕ, η ελάχιστη βάση εισαγωγής, έχει και άλλες συνέπειες. Θα βαθύνει ακόμα περισσότερο την κατηγοριοποίηση στις σχολές, τα πτυχία, άρα και στους αποφύτους. Συνεπώς, στα ράφια της καπιταλιστικής αγοράς εργασίας θα υπάρχουν ακόμα περισσότεροι και ακόμα πιο φθηνότεροι εργαζόμενοι για να βρούνε οι μεγαλοεργοδότες. Και μια υπενθύμηση εκ νέου για τους κυβερνητικούς βουλευτές. Τα εκ των υστέρων δάκρυά τους για τις συνέπειες που θα έχει αυτή η ψήφιση στις περιφερειακές σχολές δεν θα είναι καν κροκοδίλια. Θα προκαλούν την οργή και την αγανάκτηση. Καλά είναι λοιπόν να τα σκεφτούν όλα αυτά πριν ψηφίσουν. Δίπλα στο μεγάλο κόφτη τώρα της ελάχιστης βάσης εισαγωγής υπάρχει και το διπλό μηχανογραφικό που θα παίζει το ρόλο του τυχαίου κατανομέα σε όσες και όποιες θέσεις παραμείνουν κενές. Διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται και για τις ελάχιστες θέσεις των δημοσίων ΙΕΚ. Ελάχιστες γιατί με τον νόμο σας του Δεκέμβρη κλείνεται αρκετά από αυτά. Θα το ξαναπούμε. Η ποιότητα των εισακταίων δεν είναι ζήτημα του εξεταστικού συστήματος. Είναι ευθύνη, είναι αποτέλεσμα του εκπαιδευτικού συστήματος. Και συνεπώς ο μόνος μετά από όλα αυτά διαθέσιμος, μόνο που είναι και αυτός πανάκριβος, δρόμος για τα παιδιά
των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών που δεν θα καταφέρουν να μπουν στο πανεπιστήμιο είναι τα κολέγια, που και αυτά δεν είναι όλα ίδια, είναι κατηγοριοποιημένα. Κολέγια για τα οποία θυμίζω, ή μάλλον ξαναθυμίζω, ότι 61 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούσαν από τον τότε Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, να μην καθυστερεί η αναγνώριση των πτυχίων τους και η αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Για του λόγου του αληθές, καταθέτω αυτή την ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στα πρακτικά. Ορίστε. Τα ταξικά εμπόδια όμως δεν σταματούν στην είσοδο των πανεπιστημίων. Συνεχίζονται και μέσα σε αυτό, και ένα τέτοιο είναι το νησιν 2, δηλαδή το όριο φοίτησης. Με λίγα λόγια, η κυβέρνηση που καθυστερεί τις σπουδές των φοιτητών και δεν ανοίγει εδώ και ένα χρόνο τις σχολές τους, έχει το θράσος να βάζει αυστηρά όρια στις σπουδές και να απειλεί και με διαγραφές από πάνω. Πότε, όταν ένα 40 τουλάχιστον τα 100 από αυτούς εργάζονται σε δουλειές κυρίως ανασφάλιστες και έρχεται και του ζητά και ένσημα από πάνω για να κάνει τι, μήπως για να τους βοηθήσει με οικονομικά, με κάποια οικονομικά μέσα ή μεριμνώντας για τις ανάγκες τους τις φοιτητικές? Όχι. Να τους βοηθήσει, λέει, παρατείνοντας και άλλο τις σπουδές τους, αντί να τους βοηθήσει να τις τελειώσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Τώρα βέβαια όλο αυτό το πολύμορφο, το κατασταλτικό νομικό πλωστάσιο που ενεργοποιείται με το νομοσχέδιο, είτε με τη μορφή των πειθαρχικών οργάνων των φοιτητών, είτε με τη μορφή υπερσύγχρονων πραγματικά μέσων παρακολούθησης και φακελώματος, είτε με τη μόνιμη στρατοπαίδευση αστυνομικών δυνάμεων στα πανεπιστήμια, δεν εξηγείται απλώς, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, από τις ιδεοληψίες της Νέας Δημοκρατίας, όπως επαναλαμβάνεται μονότονα εδώ και μέρες. Υπάρχει μια αιτία πιο βαθιά και πιο ουσιαστική, και αυτήν ακριβώς θέλει να συσκοτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή δεν είναι άλλη από την αυξανόμενη, την αναπτυσσόμενη επιχειρηματική λειτουργία των πανεπιστημίων και την υπαγωγή τους ουσιαστικά σε θεραπενίδες των επιχειρηματικών πολυεθνικών ομίλων. Το παράδειγμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, που μεταβλήθηκε σε εργαστήριο της AstraZeneca, είναι εδώ μπροστά μας. Το βλέπουμε, τα ζούμε. Με τα γνωστά βέβαια αποτελέσματα των εκβιασμών σε βάρος της υγείας εκατομμυρίων ανθρώπων. Τι είναι άλλωστε ο ανθρώπινος πόνος μπροστά στα καπιταλιστικά υπερκέρδη, τα ίδια και στην Ολλανδία. Αν θέλετε να μιλήσουμε και για τη διεθνή πείρα, δηλαδή, όπου ολόκληρα πανεπιστήμια έχουν μεταβληθεί σε παραρτήματα της Philips, η οποία λειτουργεί τμήματά της ολόκληρα, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε λίγο, τμήματά της ολόκληρα με ασκούμενους φοιτητές εντελώς δωρεάν. Στη χώρα μας ξεκίνησε στο ΠΑΔΑ εδώ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, λόγω στο περιεχόμενο των σπουδών του, διεκδίκησαν και πέτυχαν φυσικά οι Έλληνες εφοπλιστές που φωτογραφίζονταν τότε μετά την σχετική συμφωνία τους με τον τότε Υπουργό Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν, τα επιχειρηματικά γίνονται οι διεθνείς αξιολογήσεις που τόσο αγαπάτε όλοι των αστικών πανεπιστημίων και οι κατατάξεις τους στους αξιολογικούς πίνακες των διεθνών οίκων. Με αυτά τα κριτήρια του Πανεπιστημίου ΑΕ συμφωνείτε, και αυτά τα κριτήρια για το αυτόνομο, το εξωστρεφές και τα λοιπά συμφωνείτε όλοι σας, και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, και με αυτά τα κριτήρια νομοθετήσατε και νομοθετείτε. Γι' αυτό και κάθε κυβέρνηση πιάνει το νήμα από εκεί που το άφησε η προηγούμενη και το πάει παρακάτω. Δεν το κόβει, το πάει παρακάτω. Είναι η κοινή σας στρατηγική που δεν κρύβεται όση σκόνη από προσανατολισμού και αν σηκώσετε. Αυτό το πανεπιστήμιο, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω σε 30 δευτερόλεπτα, έρχεται να περιφρουρήσει η ποικιλώνυμη καταστολή που βεβαίως εντείνεται. Εδώ, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δουλειές, κάτι δουλειές πολεμόχαρες που ανοίγει το ΝΑΤΟ, αυτός ο δολοφονικός οργανισμός με τα πανεπιστήμια της χώρας μας, ιδίως της Θεσσαλονίκης. Για όλες αυτές τις πανεπιστημιακές business προορίζονται οι απειλητικές διατάξεις του νομοσχεδίου που προβλέπει ποινές όχι μόνο διαγραφής από τις σχολές τους, αλλά μέχρι και 3 χρόνια φυλάκισης σε φοιτητές που κινητοποιούνται και συλλογικά αμφισβητούν και παλεύουν ενάντια σε όλα αυτά. Η κυβερνητική σας πολιτική, και τώρα κοιτάω βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή είναι τώρα στην κυβέρνηση, αμφισβητεί, υπονομεύει τα δικαιώματα στη γνώση και τη μόρφωση των παιδιών, των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών, όπως αλέθη και τα εργασιακά, τα κοινωνικά δικαιώματα των γονιών τους. Αυτά τα μορφωτικά δικαιώματα των λαϊκών παιδιών υπερασπιζόμαστε με όλη μας τη δύναμη ως ΚΚΕ. Αυτά τα παιδιά
με τους γονείς τους, με τους δασκάλους τους, διαδηλώνουν τόσες μέρες για να τα υπερασπιστούν, και αυτά τα παιδιά με τον αγώνα τους θα καταργήσουν στην πράξη αυτούς τους νόμους. Και εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε.